ψηφίζουν να μην πήγαινε ένα και το τώρα αυτό το όχι, ονοματεπώνυμο και υπογραφή όπως. Θέλω τα ταυτότητα. Όχι, όχι. Βάλτε το σωματείο. Κάνε πόσο το πάρει. Μου είπανε πέρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Εντάξει. Ο εκπρόσωπος της Άνω Μέρα. Είστε ο κύριος Μελιόνιδος. Γιατί έρχονται και πολλοί εκπρόσωποι. Ναι. Ο κύριος Αντωνινέος. Και το όνομά σας εδώ. Μισό γιατί πήρε. Πήρε. Ναι, ναι. Το χωρίσω. Ναι, Βασαλάκης Αντώνιος. Βασαλάκης Αντώνιος. Ποιος είναι, ποιος είναι. Τραγία. Τραγία. Βασαλάκης. Βασαλάκης ή Γαβάλα. Γαβάλας ή Βασαλάκης. Γαβάλας. Οπότε, σημειώστε το όνομά σας εκεί για την υπογραφή. Να το γράψω. Δύο, τρία. Να το βάλω εγώ. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, ωραία. Είστε εσείς διάρκειες, ε. Να ανακοινώσετε εσείς. Και εσύ τα εσύ. Ωραία, ύστερα από τις εκλογές που διενεργήθηκαν, στα 21 ψηφοδέλτια που ανεγνώστηκαν, το ένα ευρέθη άκυρο. 10 ψηφοδέλτια ήταν υπέρ του κυρίου Φρέρη, ισχύσε τι ενός. 11 και 9 ψηφοδέλτια υπέρ του κυρίου Καυτηράνη. Το άκυρο, τι έλεγανε. Το άκυρο ήταν του κυρίου Καυτηράνη, αλλά δεν επηρεάσε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ήταν. Είχε και λευκό, παιδιά. Άκυρο και λευκό μέσα στον ίδιο φάκελο. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε άκυρο. Ναι, δεν μπορούσαμε να το περάσουμε σαν έκυρο. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τους σταυρούς από την παράταξη του κυρίου Φρέρη, του κυρίου το ισχύς εν τη ενώση, παρούσης Γεώργιος έλαβε 10 ψήφους για το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι. Ο κύριος Λούκης Νικόλαος 9, Λουκής. Ο κύριος Ξαγοράρης 9, ο κύριος Παρίσης 9, έχουμε υψοβαθμία εδώ πάρα πολλών. Ο κύριος Φωτάκογλου 9, ο κύριος Φωτεινός 9, ο κύριος Δοκιμάκης 8, ο κύριος Σολάρης 6, η κυρία Κυρτάτα 3, ο κύριος Πολυκανδριώτης 3, ο κύριος Απέλης 2, ο κύριος Μουστάκας 2, η κυρία Μητάκη 2, ο κύριος Φωτεινιάς 2, ο κύριος Λιέας 1 και ο κύριος Λιβαδάρας κανένα. Για την εξελεκτική επιτροπή ο κύριος Ρούσος έλαβε 7, ο κύριος Λάτουβας, συγγνώμη, 6, η κυρία Ρούσου 6, ο κύριος Δεσίπρης 4, ο κύριος Καραμολέκος 2 και ο κύριος Χλαβούλος 2. Από την παράταξη του κυρίου Καυτηράνη, το ψηφοδέλτιο τέλος πάντων, ο κύριος Χωριανόπουλος προηγείται με 9 ψήφους, ακολουθεί ο κύριος Γαλανός με 8, ο κύριος Κούτρας με 6, ο κύριος Μαραγκός με 6, ο κύριος Ραουζέος με 6, ο κύριος Κουσαθάνας με 5, ο κύριος Μουτάφης με 5, ο κύριος Αγγελάρης 5, ο κύριος Παπουτσάς 4, ο κύριος Κουφόπουλος 3, ο κύριος Συνοδεινός 3, ο κύριος Αντωνάκης 2. Για την ελεκτική επιτροπή ο κύριος Παράβαλος, 7, ο κύριος Ρουσινέλος 6, ο κύριος Μπόνης 3, ο κύριος Βλαχάκης 2 και ο κύριος Μουστάκας 1. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όλη δουλειά που κάνατε. Αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω αυτή τη στιγμή
να είναι, θα πρέπει στις βαθμίδες να γίνει μια κλήρωση, γιατί με βάση το καταστατικό από τον πλειοψηφών συνδυασμό εκλέγονται οι 6 πρώτοι και 3 από τον μειοψηφών συνδυασμό, εφόσον έχει και όντως έχει πιάσει το 30%. Από εκεί πέρα στις βαθμίδες θα πρέπει να γίνει κλήρωση για να βγει και η σειρά των επιτυχών, αλλά και όπου υπάρχουν βαθμίδες, και η σειρά των αναπληρωματικών. Πολύ ωραία. Να βάλουμε κάποιο δοχείο, κάποιο... Εγώ πιστεύω ότι αυτό, παρουσία ενός εκπροσώπου από τη μια και ενός από την άλλη, εσείς είναι δικό σας το θέμα. Λοιπόν, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ισχύς Εντιενός του κυρίου Φρέρη εξελέγει ο κύριος Παρούσης, ο κύριος Λουκής, ο κύριος... Όχι ο κύριος Λουκής, ο κύριος Ξαγοράρης, ο κύριος Παρίσης, ο κύριος Φουτάκογλου, και ο κύριος Φωτεινός, έτσι. Από την Εξελεκτική Επιτροπή εξελέγει ο κύριος Ρούσος και η κυρία Ρούσου. Ναι. Από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Χωριανόπουλου. Κυρίου Καθηράνη. Ο κύριος Χωριανόπουλος, ο κύριος Γαλανός και ο κύριος... Ναι, ο Γαλανός, ναι, δεύτερος. 8 και ο τρίτος που βγάλαμε με κλήρωση, ο κύριος Μαρακός. Όχι. Ναι, ο κύριος Μαρακός. Είναι ο κύριος Καθηράνης. Λοιπόν, να πούμε ότι τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία από ό,τι διαπίστωσα, αλλά άξιζε τον κόπο. Θα ήθελα να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην παράταξη και ειδικά στον κύριο Φρέρη που τράβηξε όλη την προσπάθεια, αλλά και όσοι συμπαραστάθηκαν, όσοι στάθηκαν δίπλα του όλο αυτό το διάστημα, και από τη Σύρο και από τα άλλα νησιά. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή προσπάθεια. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Θέλω να πιστεύω ότι με την όρεξη που έχουν θα δώσουν ένα νέο πνεύμα στην Ένωση, μια όθηση, και θα δει καλύτερες μέρες. Βέβαια, θα ορισμένες συμβουλές, βέβαια τώρα όταν λέω συμβουλές θα πάω μια ώρα και θα τους τα πω στο Διοικητικό Συμβούλιο αν με καλέσουν κατά την παράδοση. Εγώ θα είμαι δίπλα τους, εάν μου ζητηθεί και σε ό,τι μου ζητηθεί, γιατί η Ένωση και γενικά η οργάνωση του ποδοσφαίρου έχει εξελιχθεί. Λειτουργούμε πια σαν μικρό Υπουργείο. Άρα, εκτός από αυτά που ο καθένας γνωρίζει, υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες διαδικαστικού χαρακτήρα που καλό είναι να τα μαθαίνει κάποιος που διηγεί και σιγά σιγά θα ενημερωθείτε όλοι. Θα ήθελα να ζητήσω από όλα τα παιδιά και αυτοί που εκλεγήκαν φυσικά και αυτοί που είναι αναπληρωματικοί να σταθούν δίπλα, γιατί τους έχει ανάγκη η Ένωση όλους. Όταν λέω όλους, όλους. Η Ένωση μας είναι η πιο δύσκολη. Αν δεν σταθείτε δίπλα στη διοίκηση και πείτε «Α, τώρα βγήκα, ας τους να υπολοιπήσουνε», δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Όλοι πρέπει να είσαστε δίπλα. Και όχι μόνο τα σωματεία που ψήφισαν, γιατί τις ίδιες ανάγκες που έχουν τα σωματεία που ψήφισαν την παράταξη, να το πω έτσι, έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες και με τα σωματεία που επέλεξαν την άλλη παράταξη. Αύριο όλα τα σωματεία, για να μην πω σήμερα αυτή τη στιγμή, απέναντι στη διοίκηση πρέπει να είναι ίδια, γιατί μαζί πονάμε, μαζί κολυμπάνε, όλα είναι ίδια. Εδώ είναι Κυκλάδες και πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Ό,τι οι εκλογές τελειώσανε, πρέπει να δούμε το αύριο. Το αύριο είναι ισχυρή ένωση, ισχυρά σωματεία, πρόοδος του ποδοσφαίρου. Συγχαρητήρια και καλό κουράγιο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και κατά σειρά προτεραιότητας. Πρώτον, όλα τα σωματεία που θα έλεγα, αυτό πιστεύω ότι το έχετε ξαναζήσει τόσα χρόνια, έτσι, πρόεδρος. Όχι να είναι όλα τα σωματεία, αλλά τόσος κόσμος να είναι εδώ. Ναι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει παλμός, υπάρχει καρδιά μας χτυπάει και ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Δεύτερον, να ευχαριστήσω αυτούς που μας ψήφισαν, μας τίμησαν μόνο με την ψήφο τους. Υποσχόμαστε σε όλους ότι τα περισσότερα από αυτά που ονειρευόμαστε θα μπορέσουμε να τα πράξουμε και σίγουρα κάτω από την εμπειρία των παλαιότερων που θέλουμε τη συνεργασία τους μπορεί να απέχουν οι περισσότεροι. Μακάρι να ήταν και εδώ, δεν βλέπω και κάποιος από την παλιά διοίκηση, εκτός τον κύριο Σιγάλα.
Η πίκρα μου είναι, έχει να κάνει περισσότερο ότι περιμέναμε περισσότερους ψήφους. Έτσι, για μένα είναι αποτυχία αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, να μόνο 11 σωματεία. Υπολογίζαμε γύρω στα 15 με 17. Αυτές ήταν οι υποσχέσεις μας. Αλλά σίγουρα διάφοροι λόγοι που όλη τη βδομάδα την τελευταία που διανύσαμε τους επηρέασαν. Να αφήσουμε πίσω λοιπόν αυτή τη βδομάδα. Να αφήσουμε βέβαια πίσω και ό,τι άλλες πιέσεις έγιναν και από ποιον έγινε. Εμείς σφίγγουμε το χέρι σε όλους. Τους αγκαλιάζουμε όλους, τους αγαπάμε, εδώ είμαστε να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, να ενώσουμε τα σωματεία, να τα φέρουμε πιο κοντά. Το αποδείξαμε, πιστεύω, με τη συμμετοχή όλη που έγινε. Δεν έχει ξαναγίνει, πιστεύω, τέτοιο ψηφοδέλτιο να βγουν όλα τα νησιά οι αντιπρόσωποι, και αυτό πιστεύω εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Έτσι είναι, όλα τα νησιά, Σαντορίνη, Νάξος, Πάρος και η Μύκονος. Και η Τίνος είναι ένα πνευματικό βιβλίο, ο κ. Δοκιμάκης, αλλά στην ουσία είναι σαν να είναι και εκείνο στο συμβούλιο, και από τις τα δύο παιδιά. Έτσι σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρωτοποριακό. Τώρα πώς θα συνεδριάζει και όχι, το είπε ο κ. Καυτηράνης, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει Skype, όλα αυτά τα είπαμε και εμείς, θα τα εφαρμόσουμε πιστεύω σιγά σιγά. Από εκεί μετά η πίκρα άλλη μεγάλη που υπάρχει είναι με τη Σύρο, που έτσι για άλλη μια φορά έδειξε το πόσο πίσω είμαστε από τα νησιά. Το λέω και μπροστά στις κάμερες, τραγικά πίσω, τη στιγμή που η Μύκονος και οι Σαντορίνοι, αυτή τη στιγμή άνθρωποι αφήσαν τις δουλειές τους, δεν προλαβαίνουν τον κόσμο που έχουν, δεν ξέρουν πώς θα το εξυπηρετήσουν. Εμείς έχουμε μείνει μόνοι μας και είχαμε και ένα ωραίο τουρισμό σήμερα, έτσι γύρω στα 50 άτομα. Πραγματικά το νησί μας έζησε μια άφηση σήμερα. Σίγουρα η συγκίνηση είναι μεγάλη. Ευχαριστώ και πάλι όλους που μας ψήφισαν. Εδώ είμαστε όχι για τη Σύρο μόνο, έτσι. Αυτό να βγάλουμε τις ταμπέλες που επιλεκτικά κάποιοι τις χρησιμοποίησαν, εκεί που τις χρησιμοποίησαν. Το ισχύει για τον κύριο Μάκαρη που τον αγαπώ έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα ο άνθρωπος έχει τις προτιμήσεις του όπως όλοι, οπαδικές, θρησκευτικές. Έτσι. Εγώ είμαι, να ξέρετε, και ο πρώτος καθολικός της ΕΠΣ, έτσι, αν δεν σας πειράζει. Αυτό είναι. Αφήστε το όμως στην άκρη, γιατί εμένα σίγουρα δεν με πειράζει. Δεν θύχτηκε αυτό και χαίρομαι που αυτό δεν αγγίχτηκε και αυτό. Λοιπόν, όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη και πιστεύω θα κάνουμε καλή δουλειά. Και εδώ θα είμαστε με τα media και κυρίως με το συμβούλιο το καινούριο να κάνουμε πράξη τα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Και πάλι ευχαριστώ και κυρίως τον κύριο Σιγάλα που ένα βράδυ για να μάθετε και όλη την αλήθεια και τι γίνεται πίσω από όλα αυτά, πικραμένος και απογοητευμένος από αυτό που έγινε, ενώ μπορούσε να λυθεί εδώ μέσα σε αυτά τα γραφεία και κάτω από συνεννόηση, μου είπε ότι ίσως είναι η ώρα ο μαθητής να πάρει τα ενία. Μαθητής εννοούσε ο άνθρωπος, τον είχα καθηγητή στο σχολείο, αυτό εννοούσε. Άρα βιώθηκα και εγώ αυτό που είπα πριν. Λοιπόν, ένας άνθρωπος πρέπει να του βγάλουμε όλο το καπέλο, όπως και τον κύριο Χωριανόπουλο που ήταν εδώ και πριν λίγο ο άνθρωπος μου δώσει συγχαρητήρια, ο κύριος Κούτρα σίγουρα, έτσι. Τον κύριο Καυτηριάδη θα το δώσει σίγουρα κάποια στιγμή άλλη. Και βγάζουμε σε όλους το καπέλο, τους ευχαριστούμε όλους. Και εδώ είμαστε όλοι μαζί, ο καθένας με την εμπειρία του και με την όρεξη που έχει, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για το χόμπι αυτό που μας ενώνει. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.